Να ξεκινήσουμε με το What Rocked και να πούμε καταρχήν ότι ο Απρίλιος είναι ο μήνας των γενεθλίων μου και είναι πάντοτε από τους αγαπημένους μου μήνες. Πέρασα πολύ όμορφα, ήρθε η μητέρα μου, με επισκέφτηκε για τις γιορτές του Πάσχα, βγήκα έξω με φίλους, γενικά ήταν πολύ καλά. Και ας περάσουμε σε προϊόντα. Έχω εδώ, ξεκινάμε προϊόντα περιποίησης και κρατάω εδώ και τόση ώρα και το γουνάω στο χέρι, μία μάσκα της Gliss. Είναι η μάσκα Hair Repair, Ultimate Repair One Minute, η οποία είναι αυτή με την τριπλή κερατίνη. Έχω αγοράσει και το σαμπουάν. Τη σειρά αυτή προϊόντων αποφάσισα να τη δοκιμάσω από τότε που την είχε αναφέρει η Ιβάνα στα αγαπημένα της για το 2013 που κάναμε μαζί. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ομολογώ κι εγώ ότι η μυρωδιά είναι λίγο περίεργη, με ξενίζει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί ιδιαίτερα. Είναι πολύ πολύ καλή μάσκα και επειδή δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένη με κάποια άλλα προϊόντα που χρησιμοποίησα τον τελευταίο μήνα, νομίζω ότι αυτό ήταν που κατάφερε να κρατήσει τα μαλλιά μου σε πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζω με ένα ακόμη προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο αυτή τη φορά είναι προϊόν styling. Και είναι ένα προϊόν που δοκιμάζω το τελευταίο διάστημα. Μου έχει σταλεί για να το δοκιμάσω από την Sue Moura. Και είναι το Texture Wave. Ένα dry workable spray, long lasting movable hold. Είναι ουσιαστικά σαν salt spray, αλλά σε spray και όχι σε τόσο υγρή μορφή. Είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Δίνει υφή στα μαλλιά, τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία χωρίς να κολλάνε και δεν τα ξηραίνει τόσο όσο τα άλλα texturizing sprays που έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει αρκετά. Ας πούμε και αυτό της κεραστάς που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, αλλά αυτό της Sue Moura είναι πραγματικά καταπληκτικό, δηλαδή το χρησιμοποιώ πάρα πάρα πολύ συχνά γιατί ακριβώς νιώθω ότι δεν βλάπτηκε τόσο τα μαλλιά μου. Φυσικά είναι πολύ πιο ακριβό από όλα τα υπόλοιπα, αλλά θα κάνω και αναλυτικό review στο blog για το συγκεκριμένο προϊόν και για κάποια άλλα που χρησιμοποιώ. Συνεχίζω με προϊόντα περιποίησης και έχω ένα προϊόν περιποίησης προσώπου που δεν είναι άλλο από το Dragon's Blood Hyaluronic Tonic, που είναι ένα toner ενυδάτωσης και καταπράινσης της εταιρείας Rodial από τη σειρά Dragon's Blood. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή τη σειρά, έχω τη μάσκα που είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Το έχω καιρό αυτό το toning spray και δεν το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ, αλλά το ξανάβαλα στην καθημερινή μου ρουτίνα και το έχω πλέον σαν ενδιάμεσο spray από το toner και από το serum. Έτσι ώστε είδα την Caroline Heron να μιλάει για αυτή τη μέθοδο, όπου καθαρίζεις το πρόσωπό σου, βάζεις toner και μετά το ψεκάζεις και βάζεις αμέσως το σέρουμ πριν στεγνώσει ώστε να κλειδώσει την υγρασία. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση και πραγματικά το χρησιμοποιώ και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Συνεχίζω με ένα ακόμη προϊόν περιποίησης προσώπου που αυτή τη φορά είναι ένα πολύ πιο οικονομικό προϊόν και είναι το σέρουμ της L'Oréal. Δεν ξέρω αν σας το δείξω και τον προηγούμενο μήνα, δεν θυμάμαι, αλλά θα σας το δείξω και τώρα, που είναι το Skin Perfection. Όπως βλέπετε το χρησιμοποιώ και κατεβαίνει αισθητά. Μου αρέσει η συσκευασία, μου αρέσει πολύ σαν σέρουμ και μου αρέσει και η μυρωδιά. Παρόλο που κάποιοι λένε ότι είναι έντονη και δεν τους αρέσει, εμένα γενικά μου αρέσουν τα scented προϊόντα προσώπου και μακιγιάζ και περιποίησης. Βέβαια πολλές φορές προκαλούν ερεθισμούς. Εγώ είμαι τυχερή, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο. Και από την ίδια σειρά μου αρέσει και ένα ακόμη προϊόν, το οποίο όμως χρησιμοποιώ σε συνδυασμό τελευταία με ένα άλλο. Πρόκειται για μια βάση που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. Δεν θα μιλήσω πολύ για αυτό το προϊόν, γιατί δυστυχώς το έχει καταργήσει η εταιρεία L'Occitane και είναι το Ultra Matte Face Fluid της σειράς Rise, το οποίο είναι καταπληκτικό, ήταν καταπληκτικό. Έχω και άλλο γεμάτο σφραγισμένο κλειστό μπουκάλι. Όταν έμαθα ότι τα καταργούνε πήγα και τα σάρωσα όσα βρήκα. Και όλη τη σειρά. Και γενικά αφήνει το δέρμα σας πάρα πολύ ματ. Και είναι πολύ καλή βάση και σε συνδυασμό με το Skin Perfection Magic Touch Primer της L'Oréal στα σημεία που έχω έντονους σπόρους, δούλεψαν πάρα πολύ καλά για να είναι βάση για κάθε μακιγιάζ, για κάθε foundation και μάλιστα δούλεψαν ακόμη και με foundation με τα οποία δεν μπορώ να πω ότι τα πήγα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι μέχρι τώρα και η καλύτερη επιλογή που έχω βρει ως primer για να βάλω το healthy mix serum της Bourjois.
Με αυτά κάθεται σχετικά καλά. Όχι τέλεια, δεν έχω βρει ακόμη την τέλεια λύση για το συγκεκριμένο foundation για μένα, αλλά σχετικά καλά. Συνεχίζω με ένα ακόμη προϊόν που επίσης και μετά περνάω στα μακιγιάζ, το οποίο είναι αυτό εδώ από την εταιρεία Mavala. Λέγεται Double Lash και είναι σαν serum ουσιαστικά. Και έρχεται σε αυτή τη συσκευασία, μοιάζει με βερνίκι νυχιών, αλλά όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει αυτό εδώ το βουρτσάκι. Και αυτό που κάνω εγώ κάθε βράδυ είναι ότι αφού βάλω το skin care μου και λίγο πριν τον ύπνο, βουρτσίω τις γλεφαρίδες μου και τα φρύδια σας μπορείτε να κάνετε, αλλά εμένα τα φρύδια μου δεν έχουν κενά, δεν έχουν προβλήματα, με το συγκεκριμένο, κυρίως τις πάνω γλεφαρίδες μου, όχι τόσο πολύ τις κάτω, αν και μπορείτε. Και κάνει υποτίθεται τις γλυφαρίδες να είναι πιο μακριές, πιο δυνατές, πιο πυκνές. Μην φανταστείτε ότι θα κοιμηθείτε και θα ξυπνήσετε με τις διπλάσιες γλυφαρίδες, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο δυνατές οι γλυφαρίδες μου. Από τότε που άρχισα να το χρησιμοποιώ και το χρησιμοποιώ αρκετό καιρό. Είναι 10 ml, είναι αρκετά μεγάλη συσκευασία. Είχα πολύ καιρό στο νου μου να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο προϊόν και έχω μείνει αρκετά ικανοποιημένη. Έχω δει διαφορά. Συνεχίζω πριν τα μακιγιάζ με αυτό εδώ. Δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί θα κάνω ένα αναλυτικό βίντεο review στο μέλλον στο κανάλι. Και είναι ένα επιλέιτορ, είναι το Silky Peel νούμερο 7 της Brown, που είναι το εξελιγμένο και το πιο μεγάλο μοντέλο αποτριχωτικής μηχανής της εταιρείας Brown. Και έρχεται με άπειρες κεφαλές και εξαρτήματα και είναι το δώρο που έκανα στον εαυτό μου για τα γενέθλιά μου. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, το τεστάρω και το δοκιμάζω όλες τις κεφαλές και όλες τις χρήσεις. Έχει και glitter και γυαλίζουν όπως βλέπετε η συσκευασία, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται γιατί ο φωτισμός είναι χαζός. Και έχω μείνει πολύ πολύ ικανοποιημένη, πραγματικά θεωρώ ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου ως επιλογή, αλλά θα ακολουθήσει αναλυτικό review. Και περνάμε σε προϊόντα μακιγιάζ. Να πω καταρχήν ότι για το μακιγιάζ των ματιών μου χρησιμοποίησα πάλι την Naked 3 πάρα πολύ αυτό το μήνα με την Naked 2 μαζί. Για μένα συνδυάζονται πάρα πολύ καλά. Όποτε ήθελα χρώμα, συνήθως το πρόσθετα με τη μορφή κάποιου μολυβιού ή κάποια σκιά στο κάτω βλέφαρο. Και στο πάνω βλέφαρο χρησιμοποίησα καλά, όχι κάθε μέρα, αλλά κατά πλειοψηφία αυτές τις δύο παλέτες. Όσο αφορά κραγιόν, χρησιμοποίησα και αγάπησα πάρα πολύ αυτό το μήνα το καινούριο κραγιόν της εταιρείας MAC από τη συλλεκτική σειρά της Proenza Schuller, που σας το έχω κάνει και post στο blog. Είναι αυτό εδώ. Είναι η απόχρωση Pink Fringe και είναι ένα satin κραγιόν. Πραγματικά πολύ πολύ όμορφο και η συσκευασία είναι απίστευτη. Ενώ όταν ήθελα κάποιες πιο βραδινές εξόδους και ήθελα να διαλέξω ένα κόκκινο κραγιόν, αυτό που χρησιμοποίησα και πραγματικά είναι απίστευτο και δεν περίμενα ότι θα μου βγει τόσο καλό, περισσότερο το πήρα και για τη συσκευασία, είναι αυτό εδώ, πάλι από MAC και είναι το Viva Glam Rihanna. Είναι Frost, που τα μισώ τα Frost και είναι ένα τέλειο, τέλειο κόκκινο. Ίσως έχει γίνει από τα πιο, όχι το πιο, αλλά από τα πιο αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν. Πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε λαμπερά κόκκινα χείλη και όχι ματ αποτέλεσμα. Πολύ πολύ ωραίο κραγιόν. Προϊόντα προσώπου, στα αγαπημένα έχω αυτό εδώ το blush, για τα οποία όλα τα προϊόντα για τα οποία έχω κάνει review ή σας έχω μιλήσει, θα βάλω link από κάτω είτε από το blog είτε από βίντεο. Αυτό εδώ το blush από την εταιρεία Milani, που είναι το Bake Blush στην απόχρωση Luminoso. Σας το έδειξα στο πρόσφατο βίντεο με τα καινούργια blush μου. Φοράω και σήμερα, αν έχει μείνει τίποτα μετά από 12 ώρες από όταν βάφτηκα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, δίνει πολύ όμορφη λάμψη και παρόλο που εγώ χρησιμοποιώ πολύ συχνά highlighter σχεδόν καθημερινά, με αυτό μπορείτε και να το αποφύγετε, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε highlighter. Όταν, λέγοντας για highlighter, αυτά που χρησιμοποίησα πάρα πολύ είναι αυτά εδώ τα δύο προϊόντα. Ελπίζω να μην σας τα έχω ξαναδείξει στο προηγούμενο μήνα. Και το ένα είναι αυτό εδώ, που είναι από την εταιρεία Kiko. Είναι highlighter stick στην απόχρωση 101, Radiant Touch Creaming Stick Highlighter, και είναι αυτό εδώ. Τώρα είναι το φως λίγο ό,τι να είναι. Και έχει λίγο ρόζι ποτόνους ως highlighter, πολύ πολύ όμορφο. Ενώ για
κοψίματα. Έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το Fit Me Anti-Shine Stick Foundation της Maybelline, που έχω την απόχρωση 3-15 Soft Honey, που είναι ένα stick foundation πολύ πιο σκούρο από την απόχρωσή μου, που το χρησιμοποιώ και σας το έδειξα στο τελευταίο βίντεο για τα Drugstore Foundation, παρόλο που δεν το χρησιμοποιώ ως foundation. Πολύ πολύ ωραίο αποτέλεσμα δίνουνε και πολύ φρέσκο, και πιστεύω ότι τώρα που θα ξαναφτιάξω καιρός μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ κρεμμόδι προϊόντα και θα βολέψουν πολύ, και λέω πολύ κάθε 2 δευτερόλεπτα. Τελευταία προϊόντα που θέλω να σας δείξω στα αγαπημένα μου, και ίσως περιμένω να μαζευτούν μερικούς μήνες και κάνω και κάποια μη beauty αγαπημένα. Και έχω 2 προϊόντα για τα νύχια. Το ένα είναι λίγο πρόσμενο. Είναι μία βάση από την εταιρεία Tommy G. Είναι μία πολύ απλή, λέει απλά special base επάνω. Μόλις θα την είχα πάρει δωρεάν με κάτι βερνί για Tommy G και την είχα να κάθεται κάπου στη σιρταριέρα μου. Μου τελείωσε η βάση της Essie. Και έτσι όπως βάζω το χέρι μέσα, το απλώνω για να πάρω, παίρνω αυτή γιατί ήταν μπροστά. Και μάλιστα δεν έχω και βαμμένα νύχια, γιατί λέω θα τα φτιάξω μετά το βίντεο για να μην χάσω και χρόνο. Είναι πολύ καλή. Τα κάνει πολύ γυαλιστερά, στεγνώνουν γρήγορα και μου αρέσει πολύ σκέτη. Δηλαδή, όταν τη βάζω σκέτη, τα νύχια μου είναι πολύ γυαλιστερά και σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς να φοράω κάποιο βερνίκι. Και μου αρέσει πολύ αυτό το αποτέλεσμα. Ενώ κάποιες από τις βάσεις της Essie που χρησιμοποιήσω το τελευταίο διάστημα, μπορώ να πω ότι δεν τα κάνανε τόσο γυαλιστερά. Τώρα, αν είναι τόσο καλή, αν έχετε προβλήματα με τα νύχια, δεν μπορώ να σας το πω. Γιατί εμένα οι βάσεις της Essie με βοήθησαν πολύ με ξεφλουδίσματα και άλλα προβλήματα που είχα με τα νύχια μου, ενώ αυτή είναι μια απλή κλασική βάση και δεν την έχω χρησιμοποιήσει τόσο πολύ καιρό ή ούτε τα νύχια μου είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή την περίοδο. Και το βερνίκι που είναι απίστευτο, ίσως αυτό να σας το έδειξα τον τελευταίο μήνα, αλλά το χρησιμοποιώ ακόμη και το χρησιμοποιώ σχεδόν πάνω από οτιδήποτε, δηλαδή το έχω παρακάνει, είναι το Fantasy Fire από τη Max Factor, θα βάλω το link του blog review από κάτω. Προχωράω πάρα πολύ γρήγορα στο What Sucked μέσα στον Απρίλη. Ξεκινάω με ένα, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά μπορεί και να φαίνεται. Τελευταίες μέρες του Απριλίου έχω αρχίσει να βγάζω σπυράκια, τώρα είναι λίγο καλύτερα. Ελπίζω να μην συνεχιστεί και έχω την υποψία ότι ξέρω τι πείραξε. Έχω χρησιμοποιήσει ένα δείγμα από το foundation του Κορέ, για το οποίο είχα ακούσει τα καλύτερα πράγματα και είχα ένα δείγμα και ήθελα να το δοκιμάσω. Το έβαλα, το βράδυ που γύρισα ήμουν ερεθισμένη και είχα κάτι μπιμπικάκια με το που το έβγαλα και το επόμενο πρωί είχαν γίνει χάλια σπυράκια. Και γενικά είμαι ένα άτομο που δεν μου προκαλούν ξεσπάσματα ακμής εύκολα προϊόντα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι σας λέω το προϊόν ήταν κακό, το χρησιμοποίησα μόνο μία φορά σαν δείγμα, κράτησε πολύ καλά πάνω μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα στο πώς απλώνεται κτλ, δεν είχα πρόβλημα με το foundation, φυσικά δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη από μια μέρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάρω γιατί πιστεύω ότι σε αυτό οφείλεται το ξέσπασμα ακμής, γιατί είχε βελτιωθεί πολύ η ποιότητα του δέρματός μου. Και στα WhatsApp σε προϊόντα ακόμη σας έχω 2 πράγματα που είναι και τα 2 για τα μαλλιά. Το ένα είναι high-end, το άλλο είναι supermarket. Θα ξεκινήσω από το supermarket, είναι της εταιρείας Sios και είναι το Revive Shampoo. Είναι όλα στα γερμανικά, επομένως μην περιμένετε, θα σας πω πολλά, τα βλέπετε. Και έχω και το, για βαμμένα μαλλιά, έχω και το conditioner, δεν ήταν τόσο χάλια ώστε να το βάλω στο βίντεο, αλλά όχι και πολύ καλό. Είναι για Cellular Hair Restore. Κυταρική αναδόμηση της τρίχας και δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι δεν περιέχει και sulfates και τέτοια, δηλαδή, ναι, sulfate free. Υποτίθεται ότι είναι πολύ καλό, γιατί γενικά σας έχω πει την άποψη μου για αυτά που δεν περιέχουν sulfates. Δεν κάνει τόσο εύκολα σαπουνάδα φυσικά όπως όλα όσα δεν περιέχουν sulfates, αλλά αυτό το παρακάνει, δεν κάνει με τίποτα σαπουνάδα. Δηλαδή βάζεις 10, βάζεις λίγο, βάζεις πολύ, βάζεις πόσο νερό, δεν κάνει με τίποτα σαπουνάδα, δεν καθαρίζουν τα μαλλιά. Το βάζω και μετά αισθάνομαι τα μαλλιά μου ότι έχει τα βαραίνει και τα μαλλιά μου δεν έχουν προβλήματα με οποιοδήποτε σχεδόν σαμπουάν και να τα λούσω. Μπορεί να μην είναι ο wow το καταπληκτικό, αλλά δύσκολα θα έχω παράπονο. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Και το άλλο δεν είναι τόσο παρατραβηγμένο σακτ. Είναι το Mythic Oil Shampoo της L'Oreal και μην πάθετε πλάκα.
Λοιπόν, μυρίζει υπέροχα, είναι για κάθε τύπο μαλλιού. Ποιο είναι το πρόβλημά μου με αυτό το σαμπουάν? Καταρχήν, θέλετε άπειρη ποσότητα για να λουστείτε. Κατά δεύτερον, για την τιμή του, αυτό το σαμπουάν δεν κάνει και τίποτα. Καθαρίζει τα μαλλιά. Ωραία, η μάσκα είναι θεϊκή. Το λαδάκι είναι καταπληκτικό, είναι το αγαπημένο μου λαδάκι. Τα έχω και τα δύο, τα αγοράζω ξανά και ξανά. Κάποιες φορές παίρνω και το πακέτο που έχει για το σαμπουάν. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, το έχω δοκιμάσει. Είχα ένα αφημένο στην Ελλάδα και το έχω δοκιμάσει εκεί. Μετά το έδωσα στο μαμά μου για να μου το κουβαλάω. Και το είχα πάρει δηλαδή μαζί με τη μάσκα, ήθελα τη μάσκα. Πήρα μετά ένα άλλο πακέτο πάλι μαζί με τη μάσκα. Λέω, ας το χρησιμοποιήσω. Δεν σε απογοητεύει, αλλά όχι ότι κάνει και τίποτα στα μαλλιά. Και για ένα σαμπουάν που δεν κάνει και τίποτα στα μαλλιά, γιατί να δώσω τόσα χρήματα. Αυτά λοιπόν και στο What's Act και ας περάσουμε στα empties που είναι πολλά. What has finished in April? Έχω εδώ μία ακόμη μάσκα, δεν σας τις δείχνω όλες αυτές τα φακελάκια, η οποία είναι από τη σειρά Daily Dewy Mask Pack και αυτή είναι αυτή με το Bee Venom. Μου άρεσε αρκετά, αλλά η Snail μου είχε αρέσει περισσότερο. Πάντως έχουν απίστευτα τέλεια συσκευασία και σίγουρα θα δοκιμάσω και άλλες από αυτές. Έχω άπειρα βαμβακάκια. Α, αυτά ήθελα να σας τα δείξω και στα Wattrock. Είναι τα Cosmetic Peeling Pads. Αυτή η εταιρεία βέβαια δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι μια εταιρεία εδώ ενός τοπικού καταστήματος του Mueller. Τα οποία φαίνονται, δεν φαίνονται πολύ καλά στην κάμερα, αλλά δεν είναι τόσο για να βγάζεις το μακιγιάζου. Είναι τραχιά, είναι πολύ καλά για να βάζεις τόνερ, γιατί κάνεις και μια ήπια απαλή απολέπιση. Επομένως, εάν δεν κάνετε απολέπιση πρωί βράδυ, αλλά θέλετε να μην τη βγάλετε τελείως από την καθημερινή σας ρουτίνα, είναι πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη όμως, αν χρησιμοποιήσω αυτά, δεν θα χρησιμοποιήσω σε εκείνη τη φάση του Clarisonic. Είναι... μην το υπερβάλλετε, μην βάζετε δηλαδή, τρίβετε το πρόσωπό σας σαν τρελή πρωί βράδυ. Εγώ συνήθως άμα χρησιμοποιήσω το Clarisonic μία φορά την μέρα θα το κάνω βράδυ. Αν το χρησιμοποιήσω φυσικά δύο, που είναι πολύ συχνό, δεν θα χρησιμοποιήσω αυτά, θα χρησιμοποιήσω κανονικά βαμβακάκια για το toner. Είναι τις ίδιες εταιρείες που είναι και αυτές οι κλασικές χάρτινες πετσέτες που χρησιμοποιώ για να σκουπίζω τα μούτρα μου, που έχω δύο ακόμη συσκευασίες. Με ρωτάτε όλες για αυτές. Κορίτσια, αν βρω κάτι αντίστοιχο που είναι κυκλοφορεί Ελλάδα, θα σας το πω κατευθείαν, δεν τίθεται ζήτημα. Έχω μία ακόμη συσκευασία με μεγάλα τετράγωνα βαμβακάκια, δεν είναι κάτι, και μου έχει πέσει και μία εδώ κάτω. Διάφορες ποικιλίες, σε διάφορα μεγέθη, σχήματα, στρογγυλά, τετράγωνα κτλ. Από τα απλά, τα κλασικά, κάποια είναι λίγο πιο textured, συνήθως δεν παίρνω αυτά που είναι τα τελείως απλά, παρά μόνο για τα νύχια μου θα τα πάρω εκείνα. Και μία τρίτη για το πρόσωπο. Συνεχίζω με ένα αποσμητικό που είναι το Garnier Mineral Invisicalm After Shaving 48 ώρες. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα αποσμητικά έχουν τεράστιο όνομα, δεν το ξαναδιαβάζω. Μου αρέσουν, είναι καλά, ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα, με ψιλοενοχλεί αυτό. Δεν έχω μερικά ακόμη στόκ, αλλά δεν είναι ότι είναι και το αγαπημένο μου αποσμητικό. Ένα προϊόν περιποίησης που τελείωσε αυτό το διάστημα είναι από την εταιρεία Lirac. Είναι από τη σειρά Lirac Prescription. Σας έχω κάνει review για πολλά προϊόντα αυτή τη σειρά, αλλά αυτό το είχα πάρει αργότερα, δεν μου το είχε στείλει η εταιρεία, το πήρα μόνο μου. Είναι από την πράσινη σειρά για δέρματα ενηλίκων με ατέλειες και το πήρα γιατί μου είχε τελειώσει το αντίστοιχο υγρό για τα σπυράκια του Μπαντέσκου, του Μάριο Μπαντέσκου. Περιέχει καλαμίνι όπως και εκείνο, ότι είναι ένα ροζ υγρό. Σαν ροζ πάστα από πάνω υγρό, βάζεις την πατονέτα, το βάζεις τα σπυράκια. Κράτησε πάρα πολύ λίγο, την ίδια δουλειά κάνουν και τα δύο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ήταν καλύτερο, του Μπαντέσκου ήταν καλύτερο του Μπαντέσκου, παρόλο που δεν ήταν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Κράτησε πάρα πολύ. Χρειαζόμουν να βάλω περισσότερο, τραβούσε περισσότερο, δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι 15 ml, μου τέλειωσε τόσο γρήγορα. Δηλαδή, Anti-Blemish Dual Face Concentrate. Δεν έχω παράπονο με αυτό σαν προϊόν, η μόνη περίπτωση να το ξαναπάρω, τώρα χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Η μόνη περίπτωση όμως να το ξαναπάρω είναι εάν χρειαστώ κάτι αντίστοιχο και δεν έχω ενδιάμεσα αγοράσει αυτό το Μπαντέσκου. Το οποίο νομίζω ότι θα το προτιμήσω κυρίως για αυτό το λόγο, γιατί δεν τελειώνει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Ξεβαυτικό για τα νύχια,
Studio Quality Essence Nail Art Nail Polish Remover Ultra. Αυτό χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, από τότε που καταργήσαν το αγαπημένο μου, πρέπει να πάω να στοκάρω και όλα. Είναι αρκετά καλό, βγάζει καλά τα περισσότερα βερνίκια, όχι τόσο εύκολα τα γκλίτερα, αλλά αρκετά καλά, μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη. Ένα ακόμη βαρετό Empties, Simply Venus 2, ζιλέτ, ξηραφάκια, μόνο αυτά θα βλέπετε, αυτά χρησιμοποιώ, δεν πρόκειται να δείτε άλλα ξηραφάκια. Έχω μία βάση της Essie για τα νύχια, δεν μπορώ να πω τελείωσε. Έχει μείνει λίγο, αλλά έχει ξεραθεί πάρα πολύ και δεν μπορώ να το αποκαταστήσω πολύ εύκολα. Και αυτή ήταν η Rock Solid, μου άρεσε αρκετά, αλλά η αγαπημένη μου ήταν η Grow Stronger από αυτές που έχω χρησιμοποιήσει ως τώρα. Όταν θα ξαναπάρω κάποια βάση της Essie, αφού μου τελειώσουν όσες έχω, νομίζω ότι θα πάρω την Grow Stronger. Έχω αυτό εδώ, τη Travel Size της εταιρείας Velenda, το οποίο είναι στα γερμανικά. Είναι στα γαλλικά. Il de Swan à l'Argousier. Είναι λαδάκι σώματος. Θα γράψω κάτω πιο στα αγγλικά, γιατί δεν θυμάμαι. Είναι κάποιο λουλούδι ή κάποιο φρούτο. Μυρίζει φρέσκα. Είναι ωραίο. Είναι λίγο πιο παχύρευστο από ό,τι θα το ήθελα για λάδι σώματος. Το χρησιμοποίησα, μου άρεσε πολύ. Θα δοκίμαζα και κάποια ακόμη λάδια, γιατί βγάζουν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, αλλά ίσως είναι λίγο πιο παχύρευτο από ό,τι θα το ήθελα. Ξεβαυτικό για τα μάτια, το διφασικό της εταιρείας Lancôme, ήταν σε, νομίζω, στο χριστουγεννιάτικο kit μέσα και το χρησιμοποίησα. Πολύ καλό, από τα πιο καλά διφασικά που έχω χρησιμοποιήσει. Έχει την ίδια λογική με αυτό του L'Oréal που μου αρέσει πολύ από drugstore διφασικά. Δεν νομίζω ότι θα πλήρωνα ποτέ τόσα λεφτά για να πάρω high-end διφασικό ξεβαυτικό για τα μάτια, γιατί δεν είναι και το αγαπημένο μου τρόπος να ξεβάφουμε. Συνεχίζω, έχω εδώ κάποια προϊόντα για τα μαλλιά. Εν μεταξύ μιλάω και τα δείχνω όλα τόσο γρήγορα που ίσως τελικά και να μην βγει και μια μισή ώρα αυτό το βίντεο. 3-Minute Miracle Mask, Freeze Remedy, Deep Treatment της εταιρείας Ossie. Μου αρέσει, δεν είναι η πιο εντατικής φροντίδας μάσκα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μου αρέσει η μυρωδιά, τη χρησιμοποιώ και σαν γαλάκτωμα μερικές φορές. Ή όταν τα μαλλιά μου χρησιμοποιώ κάποιο πολύ ενυδατικό, πολύ ισχυρό σαμπουάν και κοντίσιονερ και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω και κάτι πολύ έξτρα, τότε τη χρησιμοποιώ σαν πιο ελαφριά μάσκα. Αλλά κάνει καλό με το φριζάρισμα. Εμένα δηλαδή στο φριζάρισμα συγκεκριμένο μου βοηθάει. Γι' αυτό και παρόλο που υπάρχουν κάποια αμφιλεγόμενα review, συνεχίζω και το χρησιμοποιώ. Αυτό ήθελα να το δείξω στα Sact. Αυτό βασικά δεν είναι empty. Είναι σχεδόν full. Αλλά θα το πετάξω γιατί το έχω πολύ καιρό και δεν το χρησιμοποιώ. Είχα ξαναπάρει αυτόν τον αφρό. Σας τον είχα δείξει σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο. Τότε ψιλοτελείωνε κιόλας νομίζω. Είναι της εταιρείας Sios, την έχω τσακίσει την εταιρεία σήμερα, παρόλο που γενικά δεν έχω χρησιμοποιήσει και πολλά προϊόντα, αυτά δεν μου βγήκαν και τέλεια. Δεν ήταν άσχημος, είναι Curl Control, είναι το Orange, είναι το Strong Hold, ελαστικότητα για σγουρά μαλλιά. Και μετά όταν τελείωσε, ξαναπήρα αυτό, χωρίς πολλή σκέψη, και δεν μ' αρέσει. Δηλαδή έχω χρησιμοποιήσει από τότε πολύ καλύτερους αφρούς. Και ή θα τον πετάξω ή θα τον πετάξω βασικά, γιατί τον έχω καιρό, δεν ξέρω και αν χαλάνε οι εφροί. Δεν είναι ότι ξέρω και κάποιον που θα μπορούσα να τον δώσω ενδιάμεσα. Και έκανα λίγο ξεκαθάρισμα στο μπάνιο μου και λέω αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και κάθεται εκεί σαν και πιάνει χώρο και είναι και κρίμα και θα χαλάσει και θα πάει στη σκουπίδια. Ένα ακόμη empty για τα μαλλιά είναι το Garnier Fructis, το dry shampoo, είναι το δεύτερο το οποίο χρησιμοποιώ. Μου αρέσει αρκετά, κάνει δουλειά, το χρησιμοποιώ και για να δώσω όγκο στις ρίζες όταν χρειάζεται, αλλά και σαν ξηρό σαμπουάν. Έχω πάρει άλλο για να δοκιμάσω από κάποια άλλη εταιρεία και για να τα συγκρίνω και μετά, αφού μου τελειώσει εκείνο, θα ξαναπάρω άλλη συσκευασία ή θα ξαναγοράσω το άλλο. Και τι έχω, και αυτό ήταν στα Sact. Επίσης πάει για πέταμα, γιατί το έχω καιρό και δεν το χρησιμοποιώ, γιατί ήταν φρικτό. Είναι από H&M, είναι ένα lip gloss που λέγεται Candy Road Vanilla Ice Cream, γράφει διάφορα πάνω. Το πήρα γιατί είχε την cute συσκευασία και
Είναι διάφανο, πολύ, δηλαδή σαν να βάζετε πλαστικό τελείως στα χείλια σας. Έχει τη χειρότερη γεύση ever. Τα lip balm της H&M μπορεί να μην είναι τα καλύτερα, αλλά τα lip gloss της H&M, τουλάχιστον αυτά, ήταν τραγικά. Ήταν από μια πολύ χαριτωμένη σειρά με πολύ ωραίες συσκευασίες, αλλά τραγικά. Και τελευταίο what has finished για το μήνα Απρίλη είναι αυτό εδώ, πολύ πολύ ωραίο προϊόν, θα το ξαναγοράσω σίγουρα, και είναι το Daily Mask Skin Essence με Red Ginseng και Collagen, κόκκινο ginseng και κολαγόνο της εταιρείας Etude House. Είναι λοιπόν κορεάτικες sheet masks που μοιάζουν έτσι όπως τις βλέπετε και έρχονται σε αυτό το πακετάκι που περιέχει 20 και είναι πολύ πιο οικονομικές. Έχει αυτό το κλασικό τέτοιο που έχετε και τα υγρά τα μαντιλάκια. Και αυτό γιατί δεν βγαίνουν η κάθε μια με τη δικιά της ξεχωριστή συσκευασία, με το υγρό κτλ. Βέβαια αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Το αρνητικό είναι ότι από τις 20 μάσκες, οι τελευταίες 2 ή 3 που χρησιμοποίησα ήταν πολύ πολύ στεγνές. Δεν είχαν όλο αυτό το ζουμί που χρειαζόταν. Και αυτό βέβαια γιατί τις κρατάτε και περισσότερο καιρό. Είναι κάπως έτσι μέσα για να φανταστείτε. Σαν μαντιλάκια ξεβαφτικά. Από την άλλη, είναι τόσο πιο οικονομικές που συμφέρει. Δηλαδή, εγώ θα τις ξανά έπαιρνα, όχι για την τέρμα εντατική φροντίδα, αν και οι πρώτες ήταν πολύ πολύ γεμάτες, γιατί υπάρχουν και κάποιες που περιέχουν πολλή ποσότητα σέρουμ και αυτό, ξέρετε, το αφήνετε πάνω σε αυτές τις μάσκες, δεν το ξεπλένετε, δεν το αφαιρείτε. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά άξιζε, δεν το θεώρησα κακό προϊόν σε καμία περίπτωση και είχε πολύ μεγάλη ποσότητα. Γράφει και κάποια αγγλικά επάνω, λέει ότι βοηθάει στην ελαστικότητα και στη ζωντάνια, να αποκατασταθεί η ζωντάνια του δέρματος. Έχει και όλα τα προϊόντα, έχει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι ένα γενικά καλό προϊόν, όχι οι καλύτερες sheet masks που έχω δοκιμάσει, αλλά η σχέση κόστους και αποτελέσματος ήταν αρκετά καλή. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι έχει σταματήσει να εστιάζει και η καμερά μου, ευχαριστώ. Αυτά είναι What Rocked, What Sucked και What Has Finished in April. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου από κάτω δικά σας αγαπημένα ή πράγματα που σας απογοήτευσαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Θα τα λέμε κάθε Πέμπτη, αν και πιθανότατα θα βγει και κάποιο έξτρα βίντεο ενδιάμεσα. Θέλω να γυρίσω κάποια tag, θέλω να γυρίσω διάφορα, τώρα που θα προσπαθήσω να βρω λίγο περισσότερο χρόνο που τελειώσαν και οι γιορτές, γιατί είχα και τη μητέρα μου εδώ και δεν ήταν πολύ εύκολο. Και αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για επόμενο βίντεο και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά!